Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχει σεβασμός από κατανόηση και όχι από ευγένεια. Επίσης, ο λόγος που είμαι εδώ δεν είναι μόνο να σας πω κάποια πράγματα από τη μεριά μου, αλλά να μάθουμε όλοι μαζί, να γίνουμε ένα. Και στο φινάλε αυτό θα κάνουμε σαν ομάδα. Δηλαδή, εσείς ως συγχολήπτες και όλοι είμαστε ένα, άρα ένα πράγμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως με κάτι που τα αγαπάω πάρα πολύ από τη μέρα που άρχισα να συνειδητοποιώ πώς να το μελετάω. Μου άλλαξε τη ζωή και αυτό είναι τετρακτής. Δηλαδή η τετρακτής του Πυθαγόρα, που βασικά υπήρχε και πριν τον Πυθαγόρα, απλά ο Πυθαγόρας το τόνισε. Τι θέλω να σας πω σε αυτό, ότι εγώ είμαι ως ένα και εσείς ως άλλο ένα. Με το που ενωθούμε και κάθε σε αυτήν την καρέκλα και γίναμε το τρίτο ένα, η κουβέντα μας γεννάει το τέταρτο στοιχείο. Και έτσι ολοκληρώνεται το όχημα, να το, ας το πω έτσι, για τον άλλο κόσμο μας, που στο φινάλε τι κάνουμε εμείς, τι χρειαζόμαστε, τον ήχο σαν αποτέλεσμα. Που μην ξεχνάμε ότι αυτή είναι το πρώτο που γεννιέται, στον τρίτο μήνα, και το τελευταίο που πεθαίνει. Ίσως το πιο σημαντικό όργανο, κατά την κρίση μου. Με άλλα λόγια, καλό θα είναι και το τυφλό σύστημα. Πολλές φορές ένα διάλειμμα από μια καλή ηχογράφηση είναι καλύτερο από το να την ακούσει και να την ξανακούσει, ξαναπάμε και ξαναπάμε. Οπότε τι θέλω να σας πω, ότι όταν είμαι μέσα στο στούντιο και το έχω ξαναπεί και αυτό και στο προηγούμενο σεμινάριο και ο ηχολήπτης έχει αγωνία τι θα κάνει και κουνάει κουμπάκια και χίλια δυο ή μπαίνει κάποιος και μιλάει, εμένα με αποσυντονίζει αυτό. Δεν ξέρω πώς ήταν στο προηγούμενο, αλλά εμένα με αποσυντονίζει πάρα πολύ. Για ποιο λόγο, γιατί είμαστε όλοι ένα. Θέλω να νιώθω ότι υπάρχει αυτή η συγκέντρωση. Για να έρθει η συγκέντρωση τώρα, χρειάζεται αυτή την αγάπη, τη δίψα για να πας να το κάνεις. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ αν δεν τα αγαπάω. Πώς θα συγκεντρωθώ αν δεν τα αγαπάω. Πιο πριν από αυτή τη συγκέντρωση θέλει προσοχή. Και πιο πριν από την προσοχή θέλει καναλοποίηση. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώ δικές μου λέξεις. Δηλαδή, να είσαι συγκεντρωμένος για αυτό που κάνεις. Πού έχω καναλοποιηθεί, στο να κάνω τι. Και είμαι εκεί, δεν σκέφτομαι χίλια δυο, γιατί αυτά για κάποιο λόγο. Ειδικά στον κόσμο του ήχου, μεγαλώνει τόσο η διέστησή μας, παιδιά, που τα καταλαβαίνουμε πριν να γίνουν. Αυτό που ήθελα να σας τονίσω είναι ο εσωτερικός μας κόσμος ξεκινάει από έναν ελκομαγνητισμό ως ενέργεια. Δηλαδή, μας ελκύει κάτι για να το κάνουμε. Θέλουμε πολύ να κάνουμε αυτό το πράγμα. Που αγαπάμε, στα αλήθεια έτσι. Την αγάπη σαφώς ξεκινάει. Λοιπόν, αυτός ο ελκομαγνητισμός μετά. Τι γίνεται, δηλαδή φαντάζομαι εγώ τώρα ότι με ελκύει κάτι. Τι με ελκύει, θέλω γλυκό. Τι γλυκό, σκέφτομαι, οραματίζομαι. Άρα μετά τον ελκομαγνητισμό, μετά από την έλξη που έχει κάτι, το οραματίζομαι για να δω πώς θα είναι. Και νομίζω για τη δουλειά μας ο οραματισμός είναι η λέξη κλειδί. Να οραματιστούμε πώς θέλουμε να το κάνουμε. Μετά από τον οραματισμό έρχεται αυτή η καναλοποίηση, δηλαδή οραματίζομαι γλυκό. Ωραία, κανάλι, σοκολάτα, μικρό καναλάκι, λάκτα της μαμάς ή ιον αμυγδάλου. Μετά συγκεντρώνομαι σε αυτό, το προσέχω για να συγκεντρωθώ. Μετά αρχίζει ο εξωτερικός κόσμος. Πρώτα είναι η φωνή. Μετά αρχίζουμε και μασάμε μαζί με φωνή. Και μετά συνηθίζουμε τη διαδικασία και μένει μόνο το σώμα. Αυτό εγώ ως drummer το έχω παρατηρήσει στα πάντα στη ζωή μας. Δηλαδή μια κραυγή μπορεί να υποδηλώσει πολύ περισσότερα από ολόκληρη κουβέντα το πώς ένιωσα και τι, γιατί και όλα αυτά. Οπότε με ένα μπορεί να καταλάβει όλος αυτομάτως τη μουσικότητα. Τώρα, για ποιο λόγο σας τα λέω αυτά. Για να σας φέρω σε ένα σημείο να παρατηρήσουμε το εξής, ότι δεν υπάρχει λάθος την ώρα που υπογραφούμε. Αν υπάρχει αυτή η συγκέντρωση, ίσα-ίσα που η μουσική ίσως να φωνάξει για να γίνει αυτό το λάθος, το οποίο δεν είναι. Και θέλω να σας αποδείξω αυτό με ένα ringtone που έχω, το οποίο έχει ένα ειδόνι μέσα. Το ειδόνι συνήθως κελαϊδάει, ξέρω εγώ, 5-10 δευτερόλεπτα και σταματάει για άλλα 5. Έχει παύσεις μεγάλες. Και μετά ξανά το ίδιο. Εδώ σε αυτό το ringtone δεν έχει παύσεις. Όμως επειδή είναι βγαλμένο από τη φύση, δηλαδή το αειδόνι, για να ζευγαρώσει και λαϊδάει το αρσενικό για να ελκύσει το θηλυκό. Άρα είναι βγαλμένο από τη φύση από ανάγκη αυτή η κραυγή. Δηλαδή όλος ο ελκομαγνητισμός
δεν ξέρω για το όραμα του Αϊδονιού, αλλά η έλξη, όλο αυτό το αναγκάζει να μιλήσει, το αναγκάζει να κάνει κάτι για να ακουστεί ο ήχος έτσι ώστε να ελκύσει. Επίσης, θα ήθελα να σας πω το εξής, ότι ένας ήχος, ο οποίος βγαίνει μέσα από την καρδιά μας, ένα γέλιο μας, ένα κλάμα μας, ένα αχ, και αυτά, δεν είναι φάλτσα πουθενά σε κανένα τόνο και σε κανένα χρόνο άχρονα. Με άλλα λόγια, θα σας δείξω και θα σας κάνω το παράδειγμα, με άλλα λόγια, όταν βρισκόσαστε εσείς στο στούντιο την ώρα που ηχογραφεί μια μπάντα και είσαστε συγκεντρωμένοι, θα παίξει μπάντα καλύτερα. Δεν τους ξέρετε, έχουν έρθει από Νέα Υόρκη, κάθονται στο στούντιό σας και ηχογραφείτε. Δεν τους ξέρετε και σκέφτεστε εσείς τι φαΐ έκανε η μαμά ενώ έχετε ετοιμάσει όλα τα κουμπιά, δεν θα παίξουν καλά. Αυτό σας το λέω από μένα. Πρέπει να είστε συγκεντρωμένοι εκεί. Να είστε συνέχεια καναλοποιημένοι με αγάπη για αυτό που κάνετε. Οπότε παίζουν διάφορα τέτοια μέσα. Για μένα δηλαδή είναι περισσότερο μαγικό και φιλοσοφημένο το πράγμα παρά πρακτικό να πατήσω τα αναλογουμπιά ή να παίξω τα ράμερ καλά ή να μην κόβουμε και να μην κάνω. Τώρα, επειδή έχουμε μια ώρα μόνο και σας το τζαζεύω λίγο. Και μία μισή φέρω... Ναι. Και μία μισή. Εντάξει, θα δούμε πώς θα μας πάει. Αυτό που θέλω να σας πω, επειδή είναι η ένταση της κατάστασης με πολλά μυαλά, είναι δυσκολότερη από το ένα, έτσι. Αλλά η τετρακτής πρέπει να υπάρχει, δηλαδή να είμαστε συγκεντρωμένοι. Αν δηλαδή την ώρα που σας μιλάω αρχίσετε και σκέφτεστε άλλα, πες το ότι παίζω δηλαδή καλή ώρα, και σκέφτεστε εσείς άλλα, δεν θα μπορώ να τα πω. Άρα, ο καλύτερος ακροατής για μένα, πριν να κάνω το παραδείγματα, είναι ο ηχολήπτης. Είναι ο ηχολήπτης, παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα. Να έχω έναν ηχολήπτη ο οποίος όντως με ακούει με αυτιά ελεφαντίσια και κάτι που είχα πει και στο προηγούμενο και δεν με κόβει. Δηλαδή την ώρα που γίνεται το παιχνίδι και ο ηχολήπτης έχει καταλάβει ότι έχουν φύγει πράγματα, το κόβει, πάμε πάλι. Είναι το μέγα λάθος για μένα. Εκτός αν υπάρχει λόγος σοβαρός που ξέρει μόνο αυτός ο έμπειρος ηχολήπτης. Δηλαδή πρέπει ο ηχολήπτης με το που μπαίνει στο στούντιο και ετοιμάσει την κονσόλα του και οτιδήποτε και τα μικρόφωνα και αυτά να πατήσει το recording χωρίς να το πει σε κανένα. Να γραφτούν όλα. Αυτό θα ήταν ευχής έργων. Γιατί συνήθως τα πρώτα takes είναι τα καλύτερα. Οι πρώτες κραυγές δηλαδή είναι οι καλύτερες σε κάτι που κάνουμε στη ζωή. Και αυτές αν τις πάρεις δεν είναι φάλτσες ούτε άχρονες πουθενά. Ακούσα αυτό το μετρονόμο. Μάλλον όχι, πριν αρχίσει το μετρονόμο. Όταν μπαίνει μια μπάντα μέσα στο στούντιο και αρχίζει και γράφει ένας-ένας, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ίδια η μπάντα θα το βαρεθεί μετά από δύο χρόνια να τα ακούει. Ενώ αν είναι live η μπάντα, δεν θα βαρεθεί ποτέ, γιατί η μουσική θα είναι ζωντανή. Τελεία βάζω εγώ σε αυτό. Γιατί όσες ηχογραφήσεις έκανα, που έκοψα στο κουπλέ γιατί έκανα λάθος, κόλλα το, τώρα έχουμε παύσει εκεί και δεν παίζεις πια την. Είναι τέλειο να το κολλήσεις και το κολλάω. Και μετά τα ακούω, δεν νιώθω καλά. Όχι γιατί το κόλλησα, αλλά γιατί δεν έχει τη συνοχή της κουβέντας μου. Το ότι παίζω πάνω στον χρόνο, ακριβώς δεν σημαίνει ότι είμαι σωστός με την όλη αίσθηση που είχα πριν από όλο αυτό το αβατάρ που σημαίνει μέσα στον χρόνο. Επίσης, άρα σας προτείνω να παροτείνετε τους μουσικούς που έρχονται στην πάντα, προσωπικό αυτό, να παίζουν live, όλοι μαζί. Και μετά punch-ins, αν θες να βάλεις κάποιον πιέση και αυτά, που και αυτό θα είναι. Μετά δεν θα είναι ζωντανή αυτή η μουσική. Εξάλλου, όπως ξέρουμε όλοι, ας πούμε, με τα βινίλια, και το είχα ρωτήσει αυτό στον Άκη, με τα βινίλια έχουμε 30% ενέργεια από το live πάνω κάτω, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, ναι. Με τα MP3 πάει 10, 5, 5 και πιο κάτω, ίσως. Δηλαδή δεν ακούμε καν την ενέργεια αυτή του μουσικού, που η μουσική τι είναι. Η μουσική νομίζω είναι το δώρο μας. Για να μπορούμε να ισορροπήσουμε σώμα και ενότητα ώστε να εκφράσουμε την ψυχοσύνθεσή μας. Δεν είναι δηλαδή το τραλαλό και τραλαλά που μας αναγκάζει μια εταιρεία να παίξουμε ή για να μεγαλώσει κάποιος μουσικός και να θεωρηθεί σωστός στο στερέωμα πρέπει να παίξει όπως παίζανε οι προηγούμενοι. Δηλαδή είναι άδικο και πιστεύω το σωστό είναι να μάθουμε όπως οι προηγούμενοι και να δώσουμε τον εαυτό μας αυτό. Για να βγει αυτό όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζω το παρόν μου. Παίζω μουσική, ηχογραφώ τη μουσική και ζω το παρόν μου σαν ένα παιδί που οραματίζει όλο αυτόν τον κόσμο. Χτίζει η άωρα τους πύργους εκεί μπροστά. Αυτή είναι η μουσική. Χτίζουμε άωρα τους πύργους. Δεν μπορεί να την πιάσει, σαν το νερό. Αυτή η συγκέντρωση είναι τα πάντα. Δηλαδή, σημαίνει ότι τα αγαπάω και είμαι συγκεντρωμένος. Δεν το κάνω με το ζόρι. Άρα μελετάω τόσο όσο για να έχω την ανάλογη ενέργεια και να πάω να ευχαριστηθώ. Η μελέτη δεν είναι αρκετή. Το να κατανοήσω κάτι και να το διαβάσω δεν σημαίνει ότι το ξέρω.
Πρέπει να κάνεις πρακτική σε αυτό. Να ισορροπήσεις σώμα και νους. Ξεκίνησα με την τετρακτής, γιατί ό,τι και να κάνουμε στη ζωή μας, αν δεν υπάρχουν αυτά τα τρία στοιχεία που γεννάνε το τέταρτο, δεν ισχύει κάτι. Δηλαδή, αν χαλάσει ένα στοιχείο από αυτά τα τρία, δεν δημιουργεί το τέταρτο, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το όλον στο ένα. Αυτό θέλει αρκετή σκέψη. Δεν έχουμε χρόνο για τέτοιες αναλύσεις. Απλά σκεφτείτε ότι όταν κάνετε κάτι με την καρδιά σας, η αναπνοή σας γίνεται βαριά, αναπνέεται από διάφραγμα. Διαβάζεις ένα βιβλίο, οραματίζεσαι τους ήρωες, έχεις μπει μέσα στο βιβλίο, δεν ακούς τίποτα. Μπορεί να σε φωνάξουν και τρεις φορές. Αυτή τη συγκέντρωση θέλουμε. Που σημαίνει ότι είμαι εδώ, τώρα, στο παρόν. Ωραία. Τώρα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πες το ότι παίζει μια μπάντα και δεν καταλαβαίνετε τι παίζει. Είσαστε εσείς οι υπολείπτες, αλλά τα άτομα είναι τόσο μελετημένοι σε κάτι καινούργιο που δεν το έχετε ξανακούσει και σας μπερδεύει αυτό. Δεν σας αφήνει να συγκεντρωθείτε. Το ένα ξέρετε που είναι ούτε τίποτα. Και πες το ότι τώρα αυτή η μπάντα παίζει με μετρονόμο. Ο μετρονόμος, πόσα χρόνια τον έχουμε στη ζωή μας. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, τόσες χιλιάδες χρόνια παίζουμε μουσική, επειδή τώρα πρέπει να βάζουμε μετρονόμο. Άρα, ο μετρονόμος για μένα είναι μια επιβεβαίωση, δεν είναι η εξέλιξη. Είναι απλά επιβεβαίωση ότι μπορώ να συγκεντρωθώ 1-2 λεπτά παραπάνω στον χρόνο. Τα αληθινά συναισθήματα των ανθρώπων κουνάνε και μας το δείχνουν αυτό φυλές που έχουν ιστορία 5.000 χρόνων με τη μουσική τριών, όπως είναι οι Ινδοί παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούν ποτέ μετρονόμο. Και όταν παίρνουν τα ηλεκτρονικά τα μηχανήματα, τα τρέχουν επίτηδες ή τα αργούν για να αποκτήσουν το ανθρώπινο συνέστημα. Αλλιώς γίνονται όλοι ρομποτάκια. Όμως, όταν θέλουμε να βγάλουμε ένα κομμάτι pop στον κόσμο, σαφώς για να χορέψει θα το έχουμε standing beat. Κάποιες καλές μπάντες όπως Sting, όπως μεγάλες παραγωγές όπως Prince, το ρεφρέν θα τρέξει 2-3 BPM. Οι γάτες, η μουσική, κάποιοι καλοί μουσικοί, ενώ υπάρχει στο 100 φερρυπίν BPM, ο μετρονόμος, αυτοί το κάνουν lay back, το τρέχουν ή το αργούν. Δηλαδή, και φαίνεται, δηλαδή εκεί πολλοί χολύπτες πατάνε stop, stop, εδώ τραβάει ο ντράμα, ξανά πάμε. Έκανε τη μεγαλύτερη βλακία της ζωής του άνθρωπος. Γιατί φανταστείτε ότι να έχω αυτό το χρόνο. Και έρχεται ένας βασίστας και μου παίζει. Και παίζει. Κάτι παθαίνει ο άνθρωπος και φεύγει. Και έρχεται άλλο βασίστας στον αντικαθιστά και παίζει. Οπότε τον κόβει κάποιος που δεν ξέρει, ας πούμε. Ενώ αυτό ήταν πιο ανθρώπινο από το προηγούμενο. Το προηγούμενο ήταν ασφαλές πάνω στον χρόνο, αλλά το δεύτερο ήταν ανθρώπινο και είχε συνέστημα. Είχε δηλαδή την προσωπικότητα του παίκτη. Και είναι απλά ένας παίκτης ο οποίος είναι lay back, τραβάει το χρόνο πίσω όταν παίζει. Κάποιος άλλος μπορεί να το τρέξει. Κάποιος άλλος να τα έχει και τα τρία. Οπότε θα σας κάνω τώρα ένα παράδειγμα πριν από το Αηδόνι, που είναι για μένα η μεγάλη έκπληξη της ζωής μου. Θέλω να μου πείτε τι ρυθμό ακούτε εδώ. Αν κάποιος δηλαδή έχει τη διάθεση να το μετρήσει, να μου πει τι ρυθμό ακούει, τι ρυθμός είναι. Το ένα είναι εδώ. Ξεκίνησε η μπάντα. Είσαι υπολείπτης και κάθεσαι και τους ακούς. Τι παίζουν για να συγκεντρωθέτσουν ώστε να παίξουν καλύτερα, γιατί εκεί παίζει η τετρακτής, εκεί παίζει αυτό το avatar της υπόθεσης. Άρα χρειάζεστε να μελετήσετε και τον χρόνο. Για να ξέρετε πότε ακούει, να ξέρετε ότι ο ένας drummer, ένας μπασίστας, ένας κιθαρίστας, ένας πιανίστας, συγγνώμη, μπορεί να παίξει lay back ή ahead. Δεν τρέχει από τον χρόνο. Λοιπόν, ναι, ναι, συγγνώμη, παίζει. Έγιο 3, έγιο 3. Ακριβώς. Άρα δεκάρι μας, πεντάρι, αυτό είπατε, έτσι. Έρχεται λοιπόν μια άλλη οπτική, έρχεται κάποιος και ενώ ακούγεται έγιο 3, έγιο, 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 τι λέει. Άρα έχουμε 4 δέντρα, δεν έχουμε δεκάρι. Ξαφνικά έρχεται κάποιος άλλος και λέει ακριβώς είναι στο χρόνο. Άρα έχουμε 7. Άρα άλλες οπτικές. Κάποιος άλλος έρχεται και λέει 7-8. Έρχεται ο Βαλκάνος και λέει τσακ, κι, κι, τσακ, τσιν, κα, αυτό που είπατε. Και έρχεται και Αφρικα και λέει
Έγιναν τρίχα. Παναγία μου, δηλαδή τι γίνεται εδώ. Η αλήθεια είναι πως όλοι οι ρυθμοί στηρίζονται. Δεν κάνω παύση για να έχουμε αντιδράσει σε αυτό. Συνεχίζω όπως βλέπετε. Είδατε πόσο μαγικό είναι αυτό τελικά. Ένα σταθερό χρόνο από μετρονόμο κιόλας. Δεν είναι άνθρωπος δηλαδή που σου ότι κουνάει και έρχεται μαζί σου. Άρα όλα είναι σχετικά. Είναι η οπτική γωνία που θα τα δει. Η παρένθεση που σας κάνω είναι η εξής. Πάντα οτιδήποτε μελετάτε να το βλέπετε και out of the box. Δεν είναι δεκάρι, αλλά είναι. Δεν είναι οκτάρι, αλλά είναι. Άρα τι είναι, ό,τι θέλω. Τι συγκέντρωση, τι αγάπη θέλω να βγάλω. Εντάξει. Τώρα όμως, η αλήθεια είναι πως υπάρχει ένας μύθος που λέει η μάμα Αφρικά. Επειδή υποτίθεται ότι όλοι από εκεί ήρθαμε, έτσι. Λοιπόν, είναι η μαμά έγκυος με το μωρό στον ένα το μήνα έτοιμη να γεννήσει και η καρδιά του γίνεται ντου, 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 ντου. Και η καρδιά του μωρού. Η ανάγνωση αυτού του μύθου, που δεν είναι καθόλου μύθος για μένα, είναι ότι έχουμε 3 στα 2. Δηλαδή έχουμε 1, 2, 3. Παίζει η μαμά το 1 και το 3. 3, 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
στις αντιθέσεις. Είναι απίστευτο αυτό που σας λέω. Όλοι οι ρυθμοί καταλήγουν στο Mama Africa. Όπως είδατε τώρα, σας έπαιξα πολλούς ρυθμούς με ένα μετρονόμο, αλλά κατέληξα στο τσα, τα, 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 το οποίο είναι 1, 2, 3 και 1, 2. Το ζυγό με το μονό, οι αντιθέσεις έρχονται, το ένα πάντα υπάρχει και δημιουργούν το τέταρτο στοιχείο, αυτό που ακούμε. Ωραία. Κλείνω την παρένθεση. Τώρα, δηλαδή, εγώ απλά σας ξητάρω έτσι ώστε να σκεφτείτε, γιατί πολλές πληροφορίες μαζί μας, τελείως jazz, σας τα λέω. Φεύγω από το ένα, πάω στο άλλο, αλλά μιλάω πάντα για το ίδιο, το οποίο θα το καταλάβετε πώς είπε ο Γιάννης μετά. Δυστυχώς. Μετά από χρόνια. Έτσι, κάπως έτσι πάει, δυστυχώς, παιδιά. Εγώ δηλαδή είμαι πίσω από αυτή τη μελέτη. Μακάρι να είχαμε τα μαγικά στόματα. Ποιος το είχε πει αυτό, κάπου το είχα. Νομίζω η Αλιφαίρη το είχε πει αυτό, αν δεν κάνω λάθος. Πολλά χρόνια πριν, μωρό ήμουνα. Και μου είναι, λέει, αχ, γιατί δυσκολευόμουν στο σχολείο. Αχ, λέει, να είχαμε εμείς που ξέρουμε κάτι τα μαγικά στόματα και εσείς που δεν ξέρετε τα μαγικά αυτιά. Και με μοιάζει να το καταλαβαίναμε. Τέλειο. Δεν γίνεται αυτό. Θέλει τριβεί ο καθένας από μόνος του με αγάπη. Αυτή την έλξη όμως να νιώσετε. Μην πάτε να πηγαίνετε από ένστικτο, να αφήσετε τη μουσική να σας βοηθήσει να μεγαλώσει η διέστησή σας. Γιατί εσείς είσαστε οι περισσότερο μουσικοί από όλους. Είσαστε και ακροατές, είσαστε αυτοί που θα βγάλετε τον ήχο μας έξω. Που θέλουμε έστω και 1% παραπάνω ενέργεια του live έξω. Γι' αυτό σας προτείνω να, αν γίνεται, να δοκιμάζετε έστω πάνω από 2 άτομα να παίζουν live το δίσκο που θα γράφετε. Θα είναι πιο ζωντανός, πιο ουσιαστικός για τον κόσμο. Ωραία. Πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο παράδειγμα όσον αφορά το γέλιο μας. Που και βασικά αυτό που πιστεύω είναι ότι όλες τις συνθέσεις, επειδή γίνανε στο χθες, αν δεν είναι σποντάνιος τώρα δηλαδή κατευθείαν, όλες οι συνθέσεις είναι σαν τα ανέκδοτα, σαν τις ιστορίες των βιβλίων. Άρα η μουσικότητα πού είναι, στο να μάθω το πείμα μου και να έρθω να παίξω ακριβώς τη σύνθεση? Όχι. Είναι στη διάδραση που θα έχω από αυτήν. Ναι, αλλά δεν μου αφήνει η εταιρεία να παίξω παραπάνω, γιατί θα χαλάσει το κομμάτι. Άρα τον εαυτό μου τον κρατάω για το σπίτι. Πάω και παίζω με την μπάντα μου στο σπίτι όπως θέλω. Άρα στο σπίτι θα παίξω συγκεκριμένα αυτό που είναι να παίξω για να πουλήσει ή να ταιριάξει σε αυτό που είναι να εκδώσω. Όμως η αλήθεια ποια είναι, ότι αν είμαι συγκεντρωμένος και δεν παίξω μηχανικά, δηλαδή δεν ξέρω τα κουμπάκια μου και αυτά, τα πατάω όλα, συγχωρείτε, ή σαν drummer, ως drummer κάθομαι και παίζω ακριβώς το beat με μετρονόμο και perfect. Αλλά δεν υπάρχει μουσική. Πού είναι η μουσική άραγε? Η μουσική, παιδιά, είναι στη δράση μας. Δεν θα το έλεγα αντίδραση. Θα το έλεγα δράση. Δηλαδή, σου λέει κάποιος ένα ανέκδοτο και μάλιστα τοπικό κιόλας. Άρα, πρέπει εσύ να μελετήσεις τα ελληνικά, να ξέρεις τα ελληνικά. Σου λέει όλο το ανέκδοτο, δεν κάνεις τίποτα άλλο. Είσαι με την ηλεκτρομαγνητική μπούμ. Δηλαδή, είσαι συγκεντρωμένος πάνω του για να καταλάβεις τι θα πει. Και με το που το πει, μετά χάχαχα γελάσα τρελός. Ολιγόρευτη τρέλα. Που σημαίνει ότι εκείνη η μουσικότητά σου, εκεί βλέπουμε ποιος είσαι. Στη δράση σου από αυτό που γίνεται. Άρα διεκδικήστε να μην είμαστε, ας πούμε, πώς να σου πω, χαχαχα, 10 ώρες όταν ήταν έκδοτο ένα λεπτό. Θέλω να πω, δηλαδή με μέτρο η κατάσταση συμβαίνει όταν είμαστε συγκεντρωμένοι. Για να είμαι συγκεντρωμένοι σημαίνει ότι μαγνητίστηκα από αυτό και πήγα πρώτα. Δηλαδή πρέπει να αφήσουμε τη διέστησή μας και το ένστικτό μας να μεγαλώσουμε από τη μουσική, έτσι ώστε να μάθουμε να λέμε όχι σε κάποια πράγματα.
για να επιτύχουμε αυτό το ζητούμενο της συγκέντρωσης. Δηλαδή, όταν θα γελάσουμε, να γελάσουμε γιατί καταλάβαμε τα ανέκδοτα. Όχι επειδή ξέρουμε ότι θα έρθει γέλιο μετά. Γελάω. Το χάσεις όλο. Άρα αυτό είναι όλο φάλτσο. Ενώ το γέλιο που θα βγει από την καρδιά σου δεν θα είναι φάλτσο και θα είναι η μουσικότητά σου. Επίσης, μην ξεχνάτε ότι ο άνθρωπος κατέβηκε από το. Ξεχνάτε και το ξέρω εγώ. Λένε πως ο άνθρωπος κατέβηκε 40.000 χρόνια από τα βουνά και άρχισε να κάνει κοινωνίες. Στην αρχή είχε. Δεν μιλούσε, πώς θα μιλήσουν. Με τον καιρό βγήκε ο πεζός λόγος. Μετά. Το οποίο δεν καταλάβαινε. Ο άλλος πεινάει, δεν πεινάει, ρωτάει, δεν ρωτάει. Μετά βγήκε η ποιήση, η οποία επιτρεπόταν μόνο στους φτωχούς. Τόσο ζωά ήμασταν και τότε, συγγνώμη δηλαδή. Η ποιήση επιτρεπόταν μόνο στους πλουσίους και η φτωχή απαγορευόταν να το κάνουν, συγγνώμη. Και μετά βγήκε ο μουσικός λόγος, ας πούμε, όπως είχαν οι αρχαίοι μας, όπως έχουμε εμείς τώρα, αν και εκείνοι είχαν περισσότερη μουσικότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό, λέει, άλλος θα πάω εκεί, που, δηλαδή μόνο με ένα ου, καταλαβαίνεις τη διάθεση του άλλου αμέσως. Με άλλα λόγια, το σύμφωνο ίσως είναι λίγο αρνητικό στην υπόθεση, αλλά το φωνήεν μας δείχνει ότι θετικότητα. Άρα, αν αρχίσω κάτι, με το που τα αρχίσω καλά, μέσα είναι εδώ το παιχνίδι το τι θα κάνω. Και τελειώνω καλά. Τέλειος. Πήρες τη δουλειά, μπράβο. Μέσα όμως τι είπες, μαγκίζει, γέλασες αλήθεια, μήπως ήξερες ανέκδοτο και γελούσες προκαταβολικά. Γιατί φαλτσάρεις. Πώς, γιατί φαλτσάρω, γιατί δεν είμαι συγκεντρωμένος, γιατί δεν τα ακούω, γιατί δεν γελάω με την ψυχή μου αν δεν τα ακούσω. Άρα πρέπει να έχουμε αυτιά ελεφαντίσια σε οτιδήποτε μας συμβαίνει. Τώρα που σας μιλάω, αν σκέφτεστε έστω και λίγο, και εγώ κουράζομαι, και εσείς δεν περνάει και ώρα, ας πούμε. Ενώ αν ακούσετε, θα περάσει η ώρα απίστευτα και σε μια ώρα θα νομίζουμε ότι πέρασε μισή. Δηλαδή παίζουν πάρα πολλά πράγματα στη συγκέντρωση. Και επίσης θέλω να σας πω το εξής, ότι ο χρόνος σε κάποιον που περνάει καλά και το κάνει με την ψυχή του, τα δίνει όλα, σε 4 ώρες νομίζω ότι πέρασαν 2, όντως 2 πέρασαν για αυτόν, στο βιολογικό του ρολόι. Δεν γερνάει τόσο εύκολα. Δεν λέω ότι θα πεθάνει πιο αργά, αλλά δεν γερνάει τόσο εύκολα τους άνθρωπους. Είναι παραμένει ένα παιδί με τη γνώση του μεγαλύτερου. Τώρα, ας βάλω το ringtone. Ακούστε λίγο αυτό. Δεν έχει τις παύσεις. Ένα ειδόν, 4 δευτερόλεπτα παύση σίγουρα. Εντοπίζει κάποιος κάποιο χρόνο εδώ. Κάποιο beat. Πού θα βάζαμε μετρονόμο σε αυτό. Δεν υπάρχει. Βρήκε κάποιος κάτι. Τελειώσατε και μαζί. Τέλειο. Προσέξτε να δείτε τι θα κάνω. Θα κρατήσω ένα αυθαίρετο groove και θα είναι συνέχεια μαζί μου. Θα τα ακούω και εγώ. Ακούστε. Ντου, τσι, μπα, τσι και ντου. Πα, τσι, τσι, τα, τσι. Πα. Ήδη είναι μαζί μου, σαν φαίνεται ότι το έχω μελετήσει όμως. Τώρα θα σας υποδείξω ότι δεν. Πάμε ένα ρυθμό πριν να πατήσω το. Σταμάτα, σου παρακαλώ. Ας αρχίσουμε ένα ρυθμό άλλων. Τώρα, πριν να το πατήσω το play. Εντάξει, σκέφτηκα αντικάρι, αλλά προφανώς το αντικάρι είναι δύσκολο. Ας πούμε ένα εφτάρι, καλαματιανό. Και κρατήστε το, αλλά με την έννοια πια ότι έτσι βαδίζετε και ακούτε το άλλο με αυτιά ελεφαντίσια. Δεν ακούτε εσάς για να έχετε δράση. Ακούς τον άλλον για να έχεις δράση. Μπορείς να χαμογελάσεις με αυτό που θα σου πει. Οπότε, συνεχίζουμε. Τώρα, ωραία, για να μην σας βασανίζω, τώρα θα σας το παίξω σε δεκάρι. Τσάτ, κοιτούν, τσιτάτα, δεν τα ακούω καν. Τσούν, τσιτάτο, ένα ειδόνι. Τσούν, τσιτάτα, τσούν. Thank you.
Είναι μαζί μου ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από εμάς... Άρα από εμάς εξαρτάται το πώς θα δούμε τα πράγματα. Όπως και αυτό που σας έκανα το μετρονόμο. Αν είναι σταθερός ο μετρονόμος, πήγαμε σε 1000 χώρες με αυτό, έτσι. Ξαφνικά τώρα έχουμε το ringtone, το οποίο είναι αληθινό ειδών, αλλά χωρίς παύσεις. Έστω και αυτό, επειδή είναι τόσο αληθινά βγαλμένο από τη φύση, από ανάγκη δηλαδή ζητώ το πλάσμα αυτό, και κελαϊδάει, δεν είναι... Καταρχάς, εντάξει, θα μου πει κάποιος, ας πούμε, μελωδικός, ότι εντάξει, παίζει χρωματική ή δεν παίζει κάποιες νότες. Δεν ισχύει αυτό. Ακούς διάρκεια νοτών, ακούς η διάρκεια συχνοτήτων. Υπάρχουν χέρτς εδώ. Δεν είναι φάλσο πουθενά γιατί βγαίνει από ανάγκη. Δεν είναι άριθμο πουθενά γιατί, δεν σταματάει ποτέ, λέει. Οπότε λέει κάτι και αυτό συνεχίζει. Οπότε εσείς, αν γελάσετε μια φορά, κάνετε πειράματα, ας πούμε, ως πολίτες, και γελάσετε με την ψυχή σας. Γράψτε το. Αλλά αν πεις θα γελάσω για να το γράψω για να γίνει, δεν θα πετύχει ποτέ. Πρέπει να γίνει από ανάγκη, να βγει έτσι. Και γράψτε το και θα δείτε μετά σε όλες τις ηχογραφίες σας, κάντε το εξής. Πριν να φύγουν όλοι, πείτε, α, ακούστε το γέλιο μου στην ηχογράφησή σας. Σε όλες. Έτσι πες ότι γράψετε 1000 δίσκους. Σε όλες θα είναι μέσα το γέλιο. Γιατί είναι αυθεντικό. Δεν θα είναι άχρονο, ίσα που θα δώσει και έμπνευση. Οπότε με άλλα λόγια σας λέω να είστε ο εαυτό σας, να προσέχετε πάντα τον άλλον να σας μιλάει. Δεν τα ξέρετε ποτέ όλα γιατί λες, κάτσε. Δεν ξέρω μέχρι που να ξέρω. Ωραία, τώρα κάνω τα μαθήματά μου, θα τα μάθω. Θα κάνω και την εμπειρία μου 10 χρόνια. Σου θα πάω στα καλύτερα στούντιο και θα εντρυφήσω. Και πάλι θα πεις, δεν ξέρω μέχρι που να ξέρω. Και την ώρα που νομίζω πως ξέρω, είναι η ώρα για να αρχίσω να μαθαίνω και να συνειδητοποιήσω ότι δεν ξέρω τίποτα. Και έτσι θα ακούσω το παρόν μου για να γελάσω σαν παιδί. Οι γνώσεις ήδη μαζεύονται μέσα σας από την εμπειρία σας και από αυτά. Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε πίσω ή να αναθεωρείτε κάτι, αφήστε τα αυτά να φυτρώσουν. Θα έρθει η ώρα που θα καθαρίσετε τα ζυζάνια γύρω από τα ωραία φυτά που έχετε στο περβόλι σας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μόνο από ανάγκη, ούτε από μίμηση συναδέλφων. Ναι, να μιμηθούμε, αλλά με την προϋπόθεση αφού δω τα εφόδια τους, να βρω την προσωπικότητά μου με το γέλιο μου. Δεν είναι δηλαδή το βιβλίο, η σύνθεση είναι το βιβλίο, η σύνθεση είναι το ανέκδοτο, η μουσική είναι το γέλιο. Ή ο τρόπος που θα το απαγγείλει ο άλλος είναι ναι, σαφώς αυτό που θα με κάνει μετά εμένα να βγάλω τη μουσικότητά μου. Άρα, βάζω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο και στο κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μουσική για μένα η σύνθεση. Η μουσική είναι η δράση της σύνθεσης. Ευχαριστώ. Άρα, όταν θα πάω στο στούντιο, δεν είμαι χάζος να καθίσω να παίζω μέρη-μέρη για να δείξω πόσο καλός είμαι. Ίσα-ίσα τώρα πια, γιατί το έκανα πολλές φορές, όλα αυτά τα έχω κάνει χιλιάδες φορές ως λάθη. Γι' αυτό και τα φωνάζω τώρα. Δηλαδή το λάθος είμαι εγώ βασικά και βρίσκω το σωστό. Γιατί ρισκάρω. Τέλος πάντων, αυτό μου τώρα θέλω να σας πω και το έχω πει και στο προηγούμενο. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Τρία είδη ανθρώπων. Το πρώτο είδος είναι αυτοί που ρισκάρουν για να δημιουργήσουν. Το δεύτερο είδος είναι αυτοί που εκμεταλλεύονται καταστάσεις. Σας το λέω απλά, είναι λίγο πιο πολύπλο. Το τρίτο, αν θέλετε, είναι αυτοί που δεν καταλάβανε ακόμη τι γίνεται. Οπότε, σε όλες τις καταστάσεις αυτές παίρνουμε ο καθένας το μέρος του. Από όλες τις τρεις περνάμε όλοι μας. Κάποιοι λίγο, κάποιοι πολύ. Οπότε, εδώ τίθενται δύο ερωτήματα. Ναι. Ποιος είναι αυτός που αν δεν υπάρχει δεν μπορούν να υπάρξουν οι άλλοι δύο. Ο δημιουργός. Άλλος. Και επίσης μια δεύτερη ερώτηση. Αν υπάρχουν και τρεις επειδή υπάρχουν και τρεις. Δηλαδή... Όχι, τα πας πολύ καλά. Περίμενε. Δώσε μου ένα λεπτό. Επίσης, μια άλλη ερώτηση είναι ποιος από τους τρεις κάνει λάθη. Και σαφώς θα απαντήσεις. Ο πρώτος. Εγώ πιστεύω και τρεις κάνουν λάθη. Αν δεν υπάρχει αυτός ο ένας, δεν μπορούν να υπάρχουν άλλοι δύο. Αυτή πρέπει να είναι η σωστή απάντηση. Άρα είναι μόνο ο πρώτος. Οι άλλοι δεν υπάρχουν. Είναι μια ουτοπία. Αν και έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνει και ο πρώτος είναι ουτοπία, γιατί έχει περάσει ήδη. Αλλά το ζητούμενο είναι πόσο παρόν έχει σε αυτό που κάνει, πόσο αφουγκράζεται αυτό που κάνει. Πόσο δεν φοβάται γιατί πάει από ανάγκη και αγάπη για αυτό που κάνει, για να ρισκάρει, δεν πονάει στο λάθος γιατί πήγε από αγάπη. Εντάξει, και ο εκμεταλλευτής είναι αυτός απλά που βλέπει τι γίνεται και λέει: για να το πάρω αυτό, να το εκμεταλλευτώ. Εκεί λοιπόν δεν θέλουμε να πάμε. Για ποιο λόγο? Γιατί απλά θα μιμούμαστε και ποτέ δεν θα ανεβεί αυτή η διέστηση και το ένστικτό μας έτσι ώστε να γελάσουμε με την ψυχή μας. Θα γελάμε προκαταβολικά στον εκμεταλλευτή. Σε αυτό που δεν κατάλαβα ακόμη τι γίνεται. Δεν λέω τίποτα. Δεν είναι στο σωστό σημείο, στη σωστή ώρα. Πρέπει να πάει κάπου που να τον ελκύει.
Άρα κάνετε λάθη, μη φοβόσαστε να δείξετε πόσο άπειροι είσαστε σε κάτι. Και 100 χρόνια να γίνετε, ρωτήστε κάτι που δεν ξέρετε, γιατί θα σας σεβαστεί περισσότερο και το σύμπαν και αυτός που το ρωτάς. Μην κρυφτείτε πίσω από το δάχτυλό σας και μια άγνοιά σας. Ρωτήστε και την ώρα, γιατί θα γίνετε 100 φορές καλύτεροι από το αν δεν ρωτήσετε. Και ας μην ξέρει ο άλλος να σας απαντήσει. Η διερώτηση είναι, δηλαδή, γίνεται ήδη παντού. Με το που τη λες, έχει καταγραφεί παντού. Για κάποιο λόγο είμαστε εμείς στο κέντρο τώρα της γης. Ο καθένας έχει δικό του κέντρο. Τώρα ζούμε. Τώρα είναι η ευκαιρία. Δεν είμαστε δηλαδή απλά τα όντα που θα σκεφτούμε για τους άλλους ή θα κρίνουμε ή θα σκεφτόμαστε και πώς έκανε εκείνος και αυτό. Κάντε πράξη. Τώρα ζούμε. Ισορροπήστε σώμα και νου αυτές τις αντιθέσεις. Για να εξωτερικεύσετε ψυχοσύνθεση με κίνηση. Δεν, για μένα, ας πούμε προσωπικά, δεν ισχύει γνώση χωρίς πράξη. Το ότι το ξέρω, ναι, ότι το νερό θα σβήσει τη φωτιά. Είναι μια λογική σιγουριά. Ναι, αλλά για ρίξε λίγο νερό στη φωτιά, μήπως αρπάξει περισσότερο από το οξυγόνο. Είναι πολλά. Για άκου ένα αριθμό, λες είναι δεκάρι, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, αλλά μόνο δεκάρι δεν ήταν αυτό. Και ακουγόταν ακριβώς και στα 4 και σε όλα. Εγώ δεκάρι έγραψα, η αλήθεια είναι. Το αειδόνι, είναι 15 χρονών, ίσως και 30 χρονών αειδόνι αυτό, δεν ξέρω. Χωρίς παύσεις, και όμως οτιδήποτε ρυθμό και να παίξω, είναι μέσα. Γιατί το κάνω εγώ. Η ίδια η φύση. Γιατί τα ακούω με αυτιά ελεφαντίσια και έρχομαι και συνδέω μαζί του και βάζω τον ασταθή χρόνο του στο σταθερό μου. Βάζω τα ασύμμετρα στη συμμετρία, γιατί είμαι εγώ το παρόν τώρα. Τώρα ζω. Άρα το ζω μόνο μου το είναι. Δεν το φιλοσοφώ απλά για να λέω άμπελο φιλοσοφίες. Το εννοώ αυτό που λέω. Δηλαδή θα γίνει πράξη. Εντάξει. Ωραία. Τώρα. Πώς είναι αυτό. Αυτό με ικανοποιεί να παίζω μια ζωή μαζί του. Και ας είναι. Γιατί μου ανοίγει το μυαλό στο άπειρο. Την ψυχή στο άπειρο. Δεν σκέφτομαι ότι είναι αυτό να το μετρήσω και να παίξω αυτό το συγκεκριμένο ρυθμό. Είμαι ανοιχτός κάθε φορά, είναι σαν να είναι η πρώτη φορά. Για να μην σας πω και για να το σοβαρέψω περισσότερο, μια που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία και σας ευχαριστώ πολύ να είμαι σε αυτή τη θέση. Θα το σοβαρέψω σοβαρό. Δηλαδή θα το κάνω σαν να είναι σοβαρό και η ζωή μου. Σαν να είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν θα είναι μόνο η πρώτη φορά, θα το κάνω σαν να είναι και η τελευταία. Ζω το παρόν μου. Είναι σαν τον έρωτα, όπως γίναμε όλοι. Νομίζω αυτή είναι η αφητηρία. Πρέπει να το σκεφτούμε έτσι. Μην κοιτάμε δηλαδή το γήινο και αυτό που νομίζουμε όπως είναι. Είναι κάτι άλλο πιο πίσω. Είναι όπως η φωτιά, όπως το νερό. Σκεφτείτε ότι και εμείς αυτό είμαστε. Μια ενέργεια με νερό. Άρα αφαιθείτε σε αυτό που γίνεται με την ψυχή σας για να βρείτε την προσωπικότητά σας. Τώρα κι εγώ. Ψάχνουμε, δεν ξέρω. Απλά προσπαθώ να σας δώσω εφόδια έτσι ώστε να μην βάζετε παροπίδες σε αυτό που κάνετε. Ήδη σας το απέδειξα με δύο πολύ καλά παραδείγματα. Τώρα, δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά που θα ήθελα να συζητήσουμε. Έτσι, μια πάυση θα ήταν καλή για να δούμε που θα πάει το πράγμα. Αλλά αν έχετε κάποια ερώτηση, οτιδήποτε, αν μπορώ δηλαδή. Παρακαλώ. Πώς έχετε καταφέρει να χαλιναγωγήσετε σε εισαγωγικά τον εαυτό σας και τόσο πολύ ώστε να συγκεντρώνεστε τόσο πολύ, σε τόσο τρομακτικό εγώ... προσωπικά για μένα βαθμό. Αλήθεια. Όχι, γι' αυτό μένω μόνος σου. Κοίταξε. Είμαι ένα παιδί κι εγώ που μεγάλωσα βλέποντας άλλους ανθρώπους να παίζουν drums, άλλο θα παίξει και drums, ωραία. Αυτό. Η συγκέντρωση νομίζω στηρίζεται στο ότι παρέμεινα ένα μωράκι. Δηλαδή, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου είμαι ίδιος. Αυτό εκεί. Δηλαδή, παίζω με την ψυχή μου. Δεν. Να τώρα είδα τα τραμ, δεν άντεξα. Λέω τώρα θα γίνω ρεζίλι. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα πω και θα παίξω. Αλλά είμαι σε χώρο που πρέπει να παίξεις. Μόνο ρεζίλι δεν έγινε. Κράτα το μωρό μέσα σου. Μην το αφήσει να μεγαλώσει. Για κανέναν λόγο. Εγώ σου απαντώ έτσι. Ναι. Ωραία, για κανέναν λόγο δεν υπάρχουν άντρες και γυναίκες. Υπάρχει απλά μια συμβίωση, ας πούμε, θηλυκού αρσενικού. Για μένα, προσπάθησε να είσαι ο εαυτός σου και ένα παιδί και άσε τους άλλους να λένε.
Μην προσπαθείς να δείξεις ότι είσαι άντρας δίπλα σε μια γυναίκα ή στους άλλους άντρες ή φτώχεις. Απλά δεν έχεις τίποτα. Κοίταξε να διάσεις, να έχεις με τις λιγότερες απαιτήσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι σε ένα μυρμήκι, προχωράει. Και ίσως αυτό σου μεγαλώσει τη συγκέντρωση και στην καρδιά σου. Σεβάσου δηλαδή το αβατάρ που είσαι. Σεβάσου το ότι είσαι εκεί για κάποιο λόγο και συγκεντρώνεσαι γιατί τα αγαπάς. Αν σκέφτεσαι τώρα που σου μιλάω, χρειάζεσαι άσκηση. Και άσκηση είναι διαλογισμός. Σκέφτομαι αυτά που μου λέτε κατευθείαν. Αυτά που μου λέτε σκέφτομαι κατευθείαν. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ. Δηλαδή σκέφτομαι στα επόμενα λόγια σας. Αυτό είναι δικό σου. Δεν ξέρω. Μακάρι να ξέρα. Την αλήθεια δεν την ξέρει κανείς. Η ειλικρίνεια είναι ο δρόμος. Προσπαθώ να είμαι ειλικρινής. Ως drummer, στο στερεώμα ειδικά το ελληνικό, έφαγα το θάψιμο της αρκούδας. Σαφώς όμως και την μεγαλύτερη αγάπη από ανθρώπους που δεν το περίμενα. Αλλά δεν με νοιάξει τίποτα από όλα αυτά τα παίζω. Δεν με νοιάζει τίποτα από όλα αυτά. Δηλαδή ούτε διψάω, ούτε πεινάω, ούτε βλέπω με τα μάτια. Δηλαδή ένα πράγμα απίστευτο. Λες και μελετάω για να μην είμαι εδώ. Δηλαδή συγκεντρώνομαι τόσο που φεύγει όλο το πράγμα. Δεν βλέπω, αλλάζουν οι κουρτίνες, τα πάντα. Δηλαδή και μετά ξυπνάω. Τι ωραία που παίζω, πάει, χάθηκε. Άρα πρέπει να κρατήσει το μωράκι μέσα σου. Ας το μωρό να φωνάζει. Δηλαδή θυμίζει τους πρώτους ενθουσιασμούς σου και κράτα τους. Μην τους αλλάξεις για τίποτα, για καμία τεχνολογία, για τίποτα. Και αυτά θα είναι σαν τη φωτιά που δεν αλλάξει ποτέ. Απλά τη βάλαμε ψηλά αντί για κάτω. Ξέρω εγώ, το φως, ας πούμε, γι' αυτά. Δηλαδή είναι πολλά που πρέπει να τα κοιτάμε εξ αρχής από τις ρίζες τους για να μπορέσουμε να βρούμε τον εαυτό μας αυτά και να σεβαστούμε το ότι είμαστε κι εμείς δέντρα με πόδια. Ότι έχουμε κι εμείς ρίζες, αλλά έχουμε πόδια ως δέντρα και μπορούμε να προχωράμε. Η συγκέντρωσή σου είναι αυτό που σε τραβάει. Εκεί θα συγκεντρωθείς. Σου λένε, διάβασε αυτό το βιβλίο σου στο σχολείο. Πρέπει να μελετήσεις το μάθημά σου και αυτά. Και εσύ περιμένεις αγωνιωδώς, ειδικά εκεί την ώρα. Έχει κλείσει και η κουρτίνα της ακρόασής σου. Δεν δέχεσαι τίποτα. Και στο σχολείο δεν ακούς και τίποτα. Οπότε περιμένεις πότε θα έρθει η ώρα να κάνεις δώρο στον εαυτό σου να δεις ροσπάνθυρα. Φέρει πίνση, θέλω να σου πω. Και εκεί είσαι συγκεντρωμένος και βλέπεις και ακούς και τη μουσική και όλα αυτά και το ζεις. Εκεί είσαι ευτυχισμένος. Αυτή την ευτυχία πρέπει να την πάρεις και να την πας σε μέρη που αρμόζουν. Δηλαδή θα πάρεις το μυαλό σου και το σώμα σου και θα τα πας στα αρμόζων σημεία. Στα αρμόζοντα σημεία. Αλλιώς θα χάνεις τον χρόνο σου και θα προσπαθείς να αποδείξεις αυτούς που είναι δίπλα σου ότι το έχεις. Αφού το έχεις που το έχεις, δηλαδή. Είσαι καλός, μην προσπαθείς να είσαι καλός. Κράτα το μωρό μέσα σου. Ευχαριστώ. Νομίζω αυτό είναι μια... Παρακαλώ. Εντάξει, σε κάποιο βαθμό συμφωνώ με αυτά που λέτε. Ευχαριστώ. Δεν ξεκίνησε. Ήταν μόνο με λεφτά. Μάλλον αυτό είπε ότι θα είναι φάλτσο πουθενά. Αυτό που προσπαθείτε να μας περάσετε, ενώ έχει κάποια βάση, τη δέχομαι. Αν δεν πειθαρχήσεις τον εαυτό σου εκεί που πρέπει βάσει των καταστάσεων γύρω και αφαιθείς, πώς θα εξελιχθείς πάνω σε αυτό που όχι μόνο εσύ νιώθεις ότι θες να καταφέρεις, αλλά και σε αυτό που η κοινωνία περιμένει από εσένα σαν ενήλικα. Και επίσης, αν δεν προσπαθήσεις να κάνεις, μάλλον, αν δεν προσπαθήσεις αυτό που κάνεις να είναι αναγνωρίσιμο και από τους γύρω σου και το θεωρείς μόνο εσύ σωστό, καλό, καλέσθητο, τότε. Δηλαδή, εγώ ας πούμε είμαι μουσικός, παίζω κιθάρα κλασική. Άμα θεωρώ εγώ ότι είμαι πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, αλλά όλοι γύρω μου θεωρούν το αντίθετο, τότε αυτό δεν είναι πραγματικότητα, είναι αυταπάτη. Ναι, κατάλαβα που το πας, πρόσεξε να δεις τώρα. Πριν το εξήγησα, που σημαίνει ότι δεν άκουγες και σκεφτόσουν, συγγνώμη δηλαδή. Ναι, πρόσεξε, πρέπει να μάθεις, είπαμε ας πούμε. Να μάθουμε το τι συμβαίνει, να μελετήσουμε και μετά να βγάλουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, να το πω αλλιώς, μαθαίνεις τις ρίζες, αυτό που ήδη υπάρχει και μετά δίνεις ένα συν. Δεν μπορείς να δώσεις το συν αν δεν καταλάβεις τη βάση. Απλά στο συν να είσαι καθαρός, να μην αυτό που θα βάλεις μετά, να είναι σαν το γέλιο σου αυθόρμητο. Να αφαιθείς μετά, με βάση τις πλάτες, τις μελέτες που έχεις στην πλάτη σου.
Θα αφαιθείς, γιατί αν επαναλάβεις το χθες, δεν θα ζεις το παρόν. Άρα εμπιστεύομαι τη μελέτη που κάνεις το χθες, δηλαδή έμαθα το σχολείο, έμαθα ακριβώς την παρτιτούρα πώς παίζει και μετά αφουγκράζομαι τις άλλες οπτικές. Δηλαδή αυτό τώρα που ακούσαμε, το δεκάρι είναι η μελέτη. Τα άλλα είναι εγώ τι ακούω. Άρα μελέτησα το δεκάρι καλά και μετά έβγαλα τον εαυτό μου. Με άλλα λόγια, πρέπει ναι όντως και κάθε νέα γενιά, ειδικά εσείς ας πούμε, οι νεότερες γενιές έχουν πιο δυνατό DNA. Είναι σαν να βλέπεις μια Mercedes του 60 και μια Mercedes του 2000. Δεν έχει καμία σχέση. Αλλά είσαι πιο δυνατά άτομα. Όμως, πρέπει να μάθετε όλες τις προηγούμενες. Γιατί είστε και πιο δυνατοί. Δηλαδή, εγώ έμαθα, ας πούμε, 4-5 γενιές μουσική, εσύ θα μάθεις 7. Ξέρω εγώ. Και μετά θα δώσεις τον εαυτό σου. Αν, δηλαδή, λένε, ας πούμε, μην αλλάζετε τα παραδοσιακά. Αυτά είναι παραδοσιακά. Αδιαφωνώ ριζικά. Δηλαδή, η παράδοση σημαίνει εξέλιξη. Δηλαδή, μαθαίνω πώς είναι τα παραδοσιακά ακριβώς, όπως μας τα διδάσκουν οι δάσκαλοι από πριν, και μετά βάζω λίγο και εγώ το χεράκι μου σε αυτό. Αυτό είναι όλο. Αυτό είπα, κατάλαβες. Δεν είναι δηλαδή έτσι. Δεν σου λέω να αφαιθείς τελείως ελεύθερος. Σου λέω να μελετήσεις έτσι ώστε να μπορείς να ξεφύγεις από το κουτί που σου έχει δείξει ότι είναι αυτό. Να το κοιτάς πάντα με άλλες οπτικές. Και εκεί να μην ξεχνάς το μωρό που έχεις μέσα στους πρώτους ενθουσιασμούς που είχες, έτσι ώστε να βγάλεις το γέλιο στο αυθόρμητο, που μπορεί να είναι ένα κούνημα ενός ποντισιόμετρου. Να πάει αυθόρμητα αυτή η έκφρασή σου στο ποντισιόμετρο, έτσι ώστε να διαπρέψεις εκεί την ώρα που ζει το παρόν η μπάντα και εσύ μαζί της, χωρίς να πεις, ξέρω τι έγινε, αυτό πρέπει να γίνει, γιατί έχω εμπειρία. Μωρέ, κάντο αυτό που έχεις εμπειρία, αλλά αφήσου και λίγο να δεις απ' την άλλη ελεύθερος. Μήπως είναι και κάτι άλλο. Δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο. Αρκεί να τα αγαπάς. Αρκεί να τα αγαπάς. Υπάρχουν άνθρωποι που πηδάνε και χωρίς αλεξίπτωτο και δεν παθαίνουν τίποτα. Τι θέλουν να πηδήξουν. Οι άλλοι θέλουν να πεθάνουν. Να κάνουν. Αγάπη γι' αυτό. Κάποια άλλη ερώτηση, γιατί όπως βλέπω, παρακαλώ. Νομίζω κάθε πράγμα, ας πούμε, για να εξελιχθεί έχει κάποια στάδια. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ. Το θαυμάζουμε, ας πούμε, εγώ εντυπωσιάζω και τα λοιπά. Όμως κάποιες στιγμές, ας πούμε, στη μελέτη σου δεν καταπιέστηκες. Δηλαδή, σαφώς και αγαπάς, ας πούμε, τα κλωστά, έχεις το κλωστά και όλα αυτά. Αλλά κάποια στιγμή δεν χρειάζεται να μάθεις το δεκάρι, το εφτάρι, το εντεκάρι. Ναι, δηλαδή, πολλά χρόνια εκεί, μελέτης. Και εγώ, δηλαδή, παίζω 40 και χρόνια. Τα τελευταία 10 χρόνια άρχισα να έρμω. Ήταν δάμαζα όλα τα τέρατα μέσα μου, σαν να ροπώνεις 10 χωράφια με τα χέρια, μάτωσα, μετά τα άσπυρα και μετά περίμενα 4 μήνες αν βρέξει για να φάω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο ο δρόμος. Χρονοφόρος όσο δεν πάει ο νους σου. Θυσίες, ξενύχτια, μελέτη, εργατόρες, πολλές. Πολλά λάθη, πολλά ρίσκα όμως, συνάμα και μετά, για κάποιο λόγο, ως διαμαγείας, μετά από χρόνια έκανε κλικ από μόνο του. Αλλά έπρεπε να περάσουν όλα αυτά. Και πάντα σε όλη αυτή την πορεία υπήρχε αμφιβολία. Πάντα αμφιβολία και τώρα. Και τώρα. Πάντα αμφιβολία. Δηλαδή πάντα υπάρχει η αντίθεση. Ξέρω, δεν ξέρω, δεν με νοιάζει λοιπόν. Με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Τι. Ζω το παρόν μου. Άστα όλα τα προβλήματα. Ζεις το παρόν σου. Δες το παραμυθάκι. Άκουτε το παραμυθάκι. Απόλαυσε τους ήρωες του. Μη σκέφτεσαι όλα τα άλλα. Πας στην τουαλέτα. Κάτσε στην τουαλέτα. Μη σκέφτεσαι τι θα κάνω μετά. Ας το κάνω γρήγορα. Απόλαυσε τη ζωή σου. Αυτό είναι τόσο απλό και τόσο δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Εγώ αυτό τώρα που σας έκανα έφαγα ίσως όλα τα 40 χρόνια για να το κάνω τώρα μπροστά σε ένα λεπτό. Πολύ αγωνία και πόνος και άγνοια μόνο. Και τώρα που ξυπνάω το πρωί λέω παίζω, τίποτα δεν παίζω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι νιώθω πως όσο πιο πολλά μαθαίνεις τόσο πιο μικρός νιώθεις μπροστά στο μεγαλείο. Αυτός που φοβάται είναι που θα πετύχει. Ξέρεις, γιατί κατάλαβε πόσο δύσκολο είναι και φοβάται. Αυτός που δεν είναι τραλαλό, τραλαλά, αν είναι άνετος, έτσι πως κατάλαβες πριν, δεν θα καταφέρει τίποτα, γιατί δεν κατάλαβε τη σοβαρότητα του πράγματος. Άρα, μαθαίνοντας, νιώθεις μικρότερος, πας πίσω στο μέλλον, στις γνώσεις σου, στο DNA σου, θυμάσαι δηλαδή, γιατί βλέπεις το μεγαλείο όσο μαθαίνεις. Άρα, όσο πιο πολλά ξέρω, τόσο πιο μικρός νιώθω. Και τόσο πιο χαρούμενος πρέπει να είμαι. Γιατί κυμαίνεται αυτό το πράγμα με την τετρακτής, συνέχεια υπάρχει. Δηλαδή το πριν είναι μέλλοντας, ενώ το μετά από τη συγκεκριμένη πράξη είναι παρελθόντας. Σκεφτείτε το. Πάντα λειτουργεί αντίθετα. Πάντα. Το ίδιο μας το βήμα στο δρόμο μας δείχνει τα πάντα της φύσης μας και το ίδιο μας το περπάτημα. Γιατί
Κινούνται 4 μέλη για να προχωρήσει η κεφαλή, κινούνται ανάποδα, τα μάτια βλέπουν ανάποδα, ακούμε ανάποδα, τα πάντα, δηλαδή είμαστε ανάποδα. Άρα όταν έχετε ένα πρόβλημα, κοιτάξτε το έξω από το κουτί σας, λέω. Κοιτάξτε το ανάποδα. Για να βρείτε τη λύση. Και πάντα δεν είναι αυτή η μόνη λύση. Υπάρχει και τριπλασιασμός. Δεν είναι μόνο διπλασιασμός. Υπάρχει και πενταπλασιασμός. Δηλαδή με τον καιρό γίνονται αυτά. Δεν σας λέω τώρα υπάρχει αυτό και εσείς λέτε πω πήραμε ένα βιβλίο τόσο, τι θα κάνω. Γράμμα, γράμμα. Λέξη, λέξη. Και όλα θα γίνουν. Αρκεί να πάτε επειδή τα αγαπάτε. Όχι επειδή το έκανε ο γείτονας, είναι δίτης, θα πάω να γίνω δίτης, θα πάω να πνιγώ. Τα αγαπάω, θα μ' αρέσουν τα ψάρια, θέλω να πω στο νερό. Κάπως έτσι, δηλαδή δεν ξέρω κι εγώ παιδιά, τι να σας πω. Μακάρι να ξέρω. Λοιπόν, τώρα απλά θέλω να σας αποδείξω ότι ο ανθρώπινος νους είναι τόσο ευαίσθητος όσο και δυνατός. Τόσο δυνατός όσο και ευαίσθητος. Που σημαίνει αυτό, πρέπει να έχουμε πάρα πολύ καλή προσοχή. Λοιπόν, τι θα κάνω, θα προσπαθήσω να ακούσω με ειλικρίνεια αυτό που γίνεται και να μπω σε άρση. Με ειλικρίνεια όμως, ξέρω που είναι το ένα και εγώ όλο μου το σώμα ξαφνικά παίζει. Δηλαδή, αν με δει κάποιος από μακριά και δεν ακούει αυτό, θα νομίζω ότι παίζω αυτό. Ντουν, πα, ντουν, πα. Παράδειγμα. Τώρα θα πάω άρση. Πάλι το ίδιο ακούγεται. Ναι, αλλά εγώ είμαι άρση. Το μυαλό μου το ξέρει. Άρα, μέσα στο μυαλό μου είμαι όντως άρση και έτσι δυναμώνω περισσότερο τη συγκέντρωσή μου. Και έτσι με τα χρόνια, ας πούμε, για να δοκιμάσω τον εαυτό μου, να δω τελικά τι γίνεται. Είναι το σώμα, αφού μπορώ να παίξω έτσι, γιατί δεν μπορώ να το παίξω ανάποδα. Και γιατί να το παίξω ανάποδα. Δηλαδή όλα αυτά τα ερωτήματα, το να το παίξω ανάποδα σημαίνει ότι παίζω την άρση. Και η άρση τι είναι, η επαλήθευση της θέσης. Χρειάζομαι αυτή την άρση. Και τι γίνεται μετά από χρόνια, αν μελετήσεις την άρση. Δηλαδή, αν δεις ένα κομμάτι να πηγαίνει και λέει ο τραγουδιστής και πάντα σκίζει το τραγουδιστής είναι είναι ολάση και στην πιο δυνατή μπάντα ακούγεται το τραγουδιστής. Επίσης αυτό που γίνεται είναι ότι μεγαλώνουν τόσο οι κεραίες που αν αντιληφθείς το πριν ως μέλλον και το μετά ως παρελθόν μπορείς να κάνεις πρίμα βόλτα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό στα ιταλικά, ότι ακούω και κεντρώ ανάλογα με το παρόν. Δηλαδή έχω καταφέρει αρκετές φορές, αν όχι όλες, γιατί ανοίγουν πολλές κεραίες όταν δεν ξέρεις τι θα παίξεις, να παίξω σαν και να νομίζουν όλοι το έχω μελετήσει το κομμάτι, το ξέρω. Δεν είναι αυτό, απλά παίζω μετά από αυτό που ακούω, πάνω στον ίδιο χρόνο, όχι σε άρση τέτοια, αλλά 80. Σας τα λέω όλα, απλά είναι πολλά. Και έτσι και κρατιέμαι μαζί τους και ακούω τι γίνεται και μετά δρώω με αυτό και φαίνεται σαν να γνωρίζω το κομμάτι. Απλά οι κεραίες ανοίξανε με αυτή την άρση. Σαφώς μπορεί να γίνει σε πολλά αριθμικά. Ωραία, το πάω λίγο γρήγορα και τελειώνουμε. Τώρα 111. Πότε είναι. Δώστε προσοχή. Πάμε μαζί. Δεν ακούτε με τον ένα μου, έτσι. Τώρα. Εντάξει. Αυτό ας πούμε τώρα μπορεί να πάει πάρα πολύ. Φαντάζεστε τι χαρά παίρνω. Τώρα θα πάω να μελετήσω. Γιατί το ότι μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να σας μιλήσω για πράγματα που κάνω που φαίνονται σημαντικά τελικά. Δεν ξέρετε τι χαρά παίρνω, σαν τρελός κάνω. Σας αγαπώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Άκη για όλα αυτά και εγώ τον Άκη. Θα πάρω ένα φινάλε έτσι, γιατί χάρηκα σαν μωράκι. Τι είναι
ξαφνικά φρικά τα κρούτα στις μπακέτες. Και ξαφνικά λέω θα τα... ενώ είναι έτσι θα τα βάλω σε άρσια που το μυαλό μου αντέχει την άρσια. Για να δοκιμάσω. Ω, μπήκα μέσα. Δεν το πιστεύω. Και μετά λέω αφού είμαι και ντράμερ, δεν κόζω ένα παραντίτλο. Τα του. Και μετά και δεν το κάνω πολύ λίγο.